Δεν ξέρω αν το μάθατε, αλλά επιτέθηκαν στο Τζόνι, στο Τζόνι με έναν νι. Είχε πάει να φάει σε μια ταβέρνα στα Εξάρχεια και του τη σκάσανε. Εντάξει, καλά είναι ο άνθρωπος, βγήκε από το νοσοκομείο, σπασμένη μύτη, δεν είχε ασφάλεια. Και βγήκε ο detective, παρακαλώ, αυτιάς, ο detective στο Τουρκ Κανάλ και έλυσε το έγκλημα της επίθεσης. Για πάμε να δούμε. Έκτακτη είδηση. Θα υπάρξουν βροχές. Εισήχθη στο νοσοκομείο ο κύριος Βαρουφάκης. Γιατί, Λίλη? Δέχτηκε μια άγρια επίθεση στο κέντρο των Εξαρχείων. Είχε πάει σε ένα εστιατόριο, σε φαγητό. Για φαγητό, για φαγητό. Σε ένα εστιατόριο. Υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι που ήταν συγκεντρωμένοι. Συλλογή στοιχείων. Θέλοντας να επικοινωνήσει μαζί του, να συζητήσει. Και αντί να συζητήσει, εκείνος χρησιμοποίησε το λόγο του, εκείνοι χρησιμοποίησαν τα χέρια και τα πόδια τους. Στο ίδιο άνθρωπος... εστιατόριο το 2015, μου λέει Κατερίνα, ξανά είχε συμβεί αυτό. Είχαμε tweets του Πρωθυπουργού, είχαμε καταδίκη από την αξιωματική αντιπολίτευση. Ο κύριος Θοδωρικάκος, από ό,τι πληροφορήθηκε, επικοινώνησε μαζί του. Δεν είχε φρουρά ο κύριος Βαρουφάκης. Αυτό, Λίλη, θα πρέπει να το λάβουν σοβαρά υπόψη τους μερικοί. Δυστυχώς. Βουλευτές εν ενεργεία. Θυμάσαι την προκήρυξη πριν από 14 μέρες, ότι να τελειώνουμε μαζί. Στοχοποιούν ανθρώπους. Στοχοποιούν ανθρώπους και έτσι, το κοινό έσυμαλαβητή. Αυτή η προκήρυξη με τα 14 πρόσωπα, έτσι, που έλεγε να τελειώνουμε με αυτούς. Αυτά ας τα αναλογιστεί η αξιωματική αντιπολίτευση που τον έχει αγκαλιά και πλάι-πλάι. Για τον Πολάκη χτυπάει η καμπάνα, αλλά ο Πολάκης για δημοσιογράφους μίλησε. Τι σχέση έχει να κάνει ο Βαρουφάκης? Ρε Γιώργο μου, άμα στρελάνεις. Δεν ξέρω ποια είναι η δική σας συγγνώμη. Γράφτε την ελεύθερα κάτω στα σχόλια. Ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Μην βλέπετε ελληνική τηλεόραση. Φιλιά πολλά σε όλους.